Μας ρωτάει ο κύριος Δήμαρχος για αυτό. Δεν κερδίζουμε τίποτα. Μας ρωτάει όμως. Και απαντάμε. Θα πάρε το λόγο. Ωραία. Διάλογος δεν γίνεται, κύριε, στο Συμβούλιο. Τοποθετήσεις γίνονται. Και τα πάντα αξιολογούνται. Όποιος και ο Δήμαρχος και οι Σύμβουλοι και ο Πρόεδρος και εσείς οι πάντες. Σεβαστείτε όποια άποψη ακούγεται μέσα εδώ. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Σε παρακαλώ. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα συνέχεια. Ακούστε, είναι φανερό η σκοπιμότητα της παρουσίας και Ραντζάκη και Δευτά και κυρίες και κύριοι υπόλοιποι που αρέσει αυτήν την αίθουσα. Η σκοπιμότητα της παρουσίας σας είναι συγκεκριμένη. Καταλάβατε. Συγγνώμη. Εγώ λοιπόν όμως έγινα δήμαρχος για να είμαι χρήσιμος και αποτελεσματικός. Και όχι να δίνω χρήματα τα οποία θα πάρει στον πρώτο μας. Καλώς. Το σχολείο λοιπόν αυτό θα πάρει τη σειρά του και θα χρηματοδοτηθεί και θα κατασκευαστεί όποτε πρέπει. Και είναι όριμο ως έργο. Αυτή είναι η δική μου απάντηση. Όταν είναι όριμο ως έργο να κατασκευαστεί και να έχει αρτιότητα η επισκευή του, τότε θα κατασκευαστεί. Εμείς εδώ πέρα όλοι και πολλοί άλλοι που είχαν έρθει σήμερα στο σχολείο και υπογράψαμε το κείμενο αυτό που σας έχουν εδώ στα χέρια σας, δεν είχαμε κανένα άλλο σκοπό εκτός από να προφυλάξουμε τα παιδιά μας και το σχολείο μας. Εμείς δηλαδή βάζοντας βάσεις της συζήτησης, οι σκοπιμότητες